κλείσουμε από εδώ. Όλοι μαζί θα βγούμε από την πόλη. Πάμε Λεβίδη, Λαχέρνα. Θα βγούμε από τον 111 στη Δάφνη. Θα πάμε φράγμα του Λάδωνα. Θα ανεβούμε Τρόπαια. Από τα Τρόπαια θα πάμε προς Λαγκάδια. Θα φτάσουμε στην Καρκαλού που στρίβουμε για Δημητσάνα. Δημητσάνα, Στεμνίτσα, κατεβαίνουμε Μεγαλόπολη και συνεχίζουμε το δρόμο Μεγαλόπολη για Τρίπολη και τερματίζουμε. Ο καιρός μπορεί να έχουμε και σε κάποια σημεία βροχή. Προσεκτικά στις κατηφόρες. Ο δρόμος είναι σε κάποια σημεία με λακκούβες. Έχει περάσει χειμώνας με πολλές βροχές, οπότε λίγο την προσοχή σας. Δεν θέλω να μπερδευτείτε μετά τη Δάφνη. Περνάμε την Πουρναριά, προσέξτε λίγο, περνάμε την Πουρναριά και μετά βλέπουμε ένα δρόμο αριστερά μας που φαίνεται πιο καινούριος. Όχι από εκεί. Στο γράφει και το roadbook μέσα, ευθεία πάμε και βγαίνουμε στο φράγμα. Δεν θυμάμαι τώρα. Ναι, το γράφει στο roadbook. Συμβουλευτείτε όπου νομίζετε ότι δεν πάτε σωστά, συμβουλευτείτε το roadbook. Όποιος κοιτάει roadbook δεν χάνεται, γιατί είναι με τις ταμπέλες. Λοιπόν, θέλουμε σαν ποδηλατικός όμιλος Τρίπολης να ευχαριστήσουμε το δήμαρχο της πόλης μας, ο οποίος μας βοήθησε πάρα πολύ για να γίνει αυτή η διοργάνωση και θα θέλαμε να το απονείμουμε μία πλακέτα. Θα σας πω εγώ δύο κουβέντες, για να δεν πρέπει να λέμε πολλές. Καταρχάς χαίρομαι που από την Τρίπολη εδώ ξεκινάει αυτό το event. Γιατί για μένα έτσι είναι. Γιατί αφορά ερασιτέχνες πολίτες, δεν είναι επαγγελματίες, δεν πιστεύω ότι κάποιο τόσο μεγάλο επαγγελματία που να κάνει αυτή τη διαδρομή. Εγώ πρώτη φορά έμαθα για αυτά τα 200 χιλιόμετρα το μαραθώνιο, όπως το λέτε. Και χαίρομαι διότι πραγματικά εκπροσωπείται ένα άθλημα για το οποίο η χώρα μας θα έπρεπε να έχει ιδιαίτερη παράδοση. Δυστυχώς η πολιτεία δεν έχει στηρίξει, εκτιμώ, την προσπάθεια την οποία κάνετε και αυτό φαίνεται βέβαια και από τη σημασία που δίνει και την προστασία που σας παρέχει στους δρόμους και όπως με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε, δηλαδή όλη αυτή την ιστορία. Ελπίζω να τερματίσετε όλοι. Χαίρομαι που είστε στην πόλη μας. Σας ευχαριστούμε και σας περιμένουμε βέβαια και του χρόνου, έτσι. Και εμείς θα είμαστε πάντα στο πλευρό σας. Ευχαριστούμε.